Το πρόγραμμα αθλητικών υποτροφιών του Ιδρύματος Λεβέντη αποτελεί θεσμό που καθιερώθηκε με πρώτη χρονιά έναρξης το 1999. Με τη σημερινή τελετή απονομής των υποτροφιών του Ιδρύματος Αναστάσιος Γάμμα Λεβέντη, στους 9 Κύπριους αθλητές από ένα σύνολο 68 υποτροφιών που δόθηκαν φέτος στη βάση αγωνιστικών επιτυχιών της αγωνιστικής περίοδου 2022, ενισχύεται η διακηρυγμένη θέση μας για στήριξη τόσο της βάσης του αθλητισμού μας, όσο και των αθλητών που προετοιμάζονται για να διεκδικήσουν την παρουσία τους στο μεγάλο ραντεβού στο Παρίσι το καλοκαίρι του 2024. Το Ίδρυμα Ιωάννη Λάτσι, συνεχίζοντας την παρακαταθήκη της κοινοφελούς προσφοράς του ιδρυτή του ομίλου, Γιάννη Λάτσι, στηρίζει τα τελευταία χρόνια συστηματικά τους αθλητές και τις αθλήτριές μας στην προσπάθειά τους για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους εν ώψη της συμμετοχής τους στο κορυφαίο αυτό παγκόσμιο αθλητικό γεγονός. Είμαι εδώ πέρα για να απονείμουμε τις υποτροφίες στους πρώτους των πρώτων, τους καλύτερους αθλητές. Σήμερα εδώ θα δώσουμε τις υποτροφίες στους Κύπριους αθλητές από το πρόγραμμα το οποίο τρέχει 24 χρόνια, όπως ακούσατε προηγουμένως, το Ίδρυμα Λεβέντη. Όλοι τους ξέρουν καλά ότι η Ολυμπιακή προετοιμασία δεν είναι ένα σπριντ, είναι μαραθώνιος και θέλει πολλή επιμονή και υπομονή και σκληρή δουλειά. Και αυτό πέρα από τους αθλητές, τα συμμεριζόμαστε και εμείς που μέσα από το πρόγραμμα αυτό στεκόμαστε δίπλα τους από το 1999 και στηρίζουμε με το ίδιο πείσμα την προσπάθειά τους. Είναι πολύ σημαντικό να δίνεται αυτή η υποτροφία στους αθλητές, είναι ένα στίγμα που το χρειάζονται πραγματικά. Να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου και την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τα Ιδρύματα Λάτσι και, Λεβέντη. Είναι πάρα πολύ σημαντικά και θεωρώ ότι τα παιδιά, όπως είπα, το έχουν ανάγκη. Είναι και ηθική, είναι και υλική επιβράβευση. Οπότε νομίζω ότι όλο αυτό, είναι χρόνια τώρα που γίνεται αυτό, θα συνεχιστεί γιατί δείχνει ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βγαίνουν οι επόμενοι αθλητές, είναι το μέλλον και της Κύπρου και της Ελλάδας των αθλητών. Να τους ευχηθούμε στα παιδιά και, και να προκριθούν στους Ολυμπιακούς γιατί ξεκινάει η προολυμπιακή περίοδος και του χρόνου στους Ολυμπιακούς να κάνουν τα νερά τους πραγματικότητα είτε με τη συμμετοχή είτε με την οχτάδα και γιατί όχι και μετάλλιο που είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο αλλά ο αθλητής όσο αθλείται ελπίζει και όσο ελπίζει μπορεί να το πραγματοποιήσει. Η συμβουλή που δίνω είναι ότι πρέπει να έχουν επιμονή, να ελπίζουν, να προσπαθούν. Παρόλο που πολλές φορές τα πράγματα δεν έρχονται, έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι ο αθλητισμός, δεν έρχονται όπως θέλουμε, ξανασηκωνόμαστε, ξαναπαλεύουμε, ξαναπροσπαθούμε και eventually θα έρθει το αποτέλεσμα, θα έρθει αυτό που θέλουν. Μπορεί να μην έρθει ίσως αυτό που πραγματικά έχουν ονειρευτεί, αλλά σίγουρα μέσα από την πορεία τους στον αθλητισμό κερδισμένοι θα είναι και γι' αυτό για μένα ίσως είναι το καλύτερο μετάλλιο αυτό. Η πορεία σου, η προσπάθειά σου και να ξεπερνάς τον εαυτό σου με τις αξίες που όλοι ξέρουμε ποιες είναι, έτσι, το ήθος, φαγωνίζεστε, είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορεί να είναι το θεμέλιο για το υπόλοιπο της ζωής τους. Οπότε τους εύχομαι καλή επιτυχία, καλές προκρίσεις και γιατί και στους Ολυμπιακούς καλά αποτελέσματα. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οτιδήποτε γίνεται στο πλαίσιο του Ολυμπισμού και της ανάδειξης των αξιών του Ολυμπισμού και οι υποτροφίες αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικό για την προσπάθεια όλων αυτών των παιδιών, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Διότι μιλάμε για παιδιά τα οποία είναι το μέλλον του κυπριακού αθλητισμού, μιλάμε για παιδιά τα οποία είναι πρωταθλητές, αυριανοί πρωταθλητές και έχουν όλο το δρόμο ανοιχτό μπροστά τους. Όντως είναι μεγάλη μέρα για μας, για πολλούς λόγους. Το πρόγραμμα αυτό το στηρίζει το Ίδρυμα Λεβέντη τα τελευταία 24 χρόνια και φέτος είμαστε πολύ χαρούμενοι που ερχόμαστε στη γενέτειρα του Αναστασίου Λεβέντη, την Κύπρο, με την υποστήριξη της Κυπριακής και της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, για να μεγαλώσουμε την προσφορά μας και να στηρίξουμε ακόμα περισσότερους αθλητές στον αγώνα τους για τους επόμενους Ολυμπιακούς αγώνες. Αυτή τη στιγμή συμβάλλουν πέραν του Ιδρύματος Λεβέντη, είναι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, το Ίδρυμα Λάτσι και από φέτος η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, οπότε ενδυναμώνεται και το πρόγραμμά μας και θα φέτος πιστεύω στους προηγούμενους Ολυμπιακούς αγώνες
οι μισοί από τους Κύπριους αθλητές είχαν στηριχθεί από το Ίδρυμα. Οπότε βλέπουμε και τα αποτελέσματα τα οποία μας χαροποιούν και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια. Σίγουρα είναι μια εξαιρετική εκδήλωση. Συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ολυμπιακής Επιτροπής. Για τέτοιες πρωτοβουλίες είναι πολύ σημαντικές. Ξυψώνουν τους αθλητές, τους δίδουν παραπάνω ένα incentive για να κάνουν κάτι καλύτερο και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, ιδιαίτερα στους αθλητές που επέτυχαν αυτά τα κριτήρια, τα οποία είναι υψηλά για τη χώρα μας. Βοηθούν πάρα πολύ τους αθλητές και επαναλαμβάνω, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην Ολυμπιακή Επιτροπή που έδωσαν αυτά τα κριτήρια, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι αθλητές μας θα μπορέσουν να κάνουν το κάτι παραπάνω. Ο θεσμός των Ολυμπιακών Υποτροφιών που ξεκίνησε το Ίδρυμα Λεβέντη και στη συνέχεια έχουν προστεθεί και άλλοι όπως και το Ίδρυμα Λάτσι, στη συνέχεια η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τώρα και η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή. Αυτός ο θεσμός των υποτροφιών είναι πολύ σημαντικός, δίνει μεγάλη βοήθεια στους αθλητές στο δύσκολο αγώνα τους για να προκριθούν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μετά για να φέρουν και τις διακρίσεις που τόσο πολύ χρειαζόμαστε και η Κύπρος και η Ελλάδα. Είναι ένας θεσμός, ο οποίος νομίζω θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Οι αθλητές ενθουσιάζονται γιατί παίρνουν αυτές τις υποτροφίες που τους βοηθούν τις δύσκολες μέρες, το δύσκολο αγώνα τους για τις προκρίσεις και επομένως είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στην Κύπρο για να δώσουμε αυτές τις υποτροφίες στους Κύπριους αθλητές. Είναι ένα εξαιρετικό σχέδιο αυτό. Έχουμε κι εμείς στον οργανισμό ένα σχέδιο υποτροφιών που επιβραβεύουμε, όπως ακριβώς κάνει και η ΚΟΕ, την προσπάθεια των πρωταθλητών μας. Είναι πολύ σημαντικό να συνδυάζεται ο πρωταθλητισμός, ο αθλητισμός αν θέλετε, μαζί με την εκπαίδευση, την μόρφωση, και πολλά παιδιά στο πιο ψηλό επίπεδο κάνουν και τα δυο και παίρνουν τα πτυχία τους, γιατί ο αθλητισμός, Ανδρέα μου, κάποτε τελειώνει και ο πρωταθλητισμός. Οπότε εκείνο το χαρτί τους βοηθά, παρόλο που υπάρχουν και σχεδιασμοί μετά την αγωνιστική κατάσταση. Θέλω να συγχαρώ την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και τον Πρόεδρο, τον Γιώργο Χρυσοστόμου, για τον σχεδιασμό αυτό. Να ευχηθώ να συνεχιστεί. Εμείς σαν Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, η ανώτατη αθλητική αρχή του τόπου, στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Είμαστε εδώ μαζί με άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να δείξουμε εμπράκτως την στήριξή μας. Συγχαίρω και σας την CableNet που είναι εδώ και προβάλλει αυτό το γεγονός, το στέλνει σε όλα τα σπίτια και εύχομαι καλή συνέχεια.